Είναι επίγουσα ανάγκη πραγματικά να ληφθούν μέτρα, να εκπονηθεί και να προχωρήσει στη ζωή ένα γενναίο πρόγραμμα έτσι, σύγχρονης στέγης για τα γενικά και ειδικά σχολεία, ώστε να μπορούν όλα τα παιδιά να έχουν ένα σύγχρονο σχολείο να στεγαστούν. Είναι ντροπή πραγματικά να είναι σχολεία το 2022 μέσα σε ιδιωτικές εταιρείες να φιλοξενούνται κτλ. Έχουν τεράστια ευθύνη και οι κυβερνήσεις, αλλά και οι δημοτικές αρχές, όπως η Δημοτική Αρχή του κ. Μπογκαγιάννη στην Αθήνα, που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, δεν σφυρίζουν αδιάφορα, δεν διεκδικούν και αφήνουν την κατάσταση να συνεχίζεται. Παράλληλα, να πούμε ότι το ειδικό σχολείο στο Βίδωνα, το ειδικό σχολείο Βίδωνα, είναι αστέγαστο 15 χρόνια με ευθύνη τόσο των δημοτικών αρχών που πάντα στη συνάντηση και επιμονή του συλλόγου μας έλεγαν δεν μπορούμε εμείς να το φορτωθούμε αυτό, ακριβώς αυτή η έκφραση, έτσι, απαράδεκτη πραγματικά για δημοτικές αρχές, με αποτέλεσμα τα παιδιά του Βίδωνα να μην μπορούν να πηγαίνουν στους παρακείμενους δήμους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τέλος, η ειδική αγωγή δεν είναι μόνο τα ειδικά σχολεία. Και είναι και μέσα στα γενικά σχολεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με τη δεύτερη φάση αναπληρωτών της προσλήψης, είναι τα τεράστια τα κενά στην παράλληλη στήριξη με ό,τι αυτά συνεπάγεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά όπου ένας παιδαγωγός αντιστοιχεί σε δύο παιδιά, ενώ θα έπρεπε να είναι σε ένα. Ζητάμε εδώ και τώρα να καλυφθούν τα κενά. Και τέλος, έχοντας πάντα το νου μας στο παιδί, εμείς οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους γονιούς, μαζί με το γονεϊκό κίνημα, το αναπηρικό κίνημα, δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να είναι στα δημόσια σχολεία και στη δομή που το καθένα έχει ανάγκη. Και να έχουν παιδαγωγούς με μόνιμη σχέση εργασίας για να αποκτήσουν και την αναγκαία παιδαγωγική σχέση, ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη ζωή και το μέλλον τους. Το 2022 εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν βολευόμαστε με τίποτα λιγότερο από αυτό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τον αγώνα μας. Στις 26 που ανακοινώθηκε θα είμαστε εκεί έξω από τη Βουλή στην παράσταση, 6,5 ώρα. Θα δώσουμε συνέχεια με πολύμορφους αγώνες το επόμενο διάστημα και βεβαίως το μεγάλο ραντεβού είναι στις 9 Νοέμβρη στη Γενική Απεργία και στις 10.30 στα Προπύλαια. Όλοι οι εργαζόμενοι θα είμαστε εκεί να πούμε ένα φτάνει πια, ένα stop στην αντιλαϊκή αντιεκπαιδευτική πολιτική.